Μετά τον πόλεμο της Βοσνίας δημιουργήθηκε στην Χάγη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη να ερευνήσει την διάπραξη ημί των χειρότερων εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το 1945. Στα 24 χρόνια της ύπαρξης αυτής της μοναδικής περίπτωσης, τα διεθνή ποινικά δεδομένα από το 1993 μέχρι το 2017 κάθισαν στο ειδόλιο του δικαστηρίου ως κατηγορούμενοι 161 άτομα, εκ των οποίων 90 κρίθηκαν ένοχοι, 19 αθώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 52 παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε άλλα δικαστήρια. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία αποτέλεσε την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην προηγηθής αποτυχία της να εμποδίσει τον κύκλο του αίματος. Ο Κάρμελ Άγγιους υπήρξε ένα από τα βασικά μέλη του δικαστηρίου. Μιλώντας στο Euronews, ο δικαστής υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των γεγονότων του παρελθόντος έχει βοηθήσει πολλούς να γυρίσουν σελίδα. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων που έχουν οριμάσει ως αποτέλεσμα των γεγονότων στην Σρεμπρένιτσα και που γνωρίζουν πλήρως την ανάγκη να φτάσουν σε ένα επίπεδο συνδιαλλαγής, ώστε να αντιμετωπίσουν το παρελθόν, να συμφιλειωθούν με αυτό και να προχωρήσουν. Για να ληφθούν οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία, χρειάστηκε να εξεταστούν 4.650 μάρτυρες σε περίπου 10.800 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, ενώ εξετάστηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια έγγραφα, ντοκουμέντα, αρχεία, αναφορές και καταθέσεις. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, όπου αφανίστηκαν 8.000 άνθρωποι, απασχόλησαν ιδιαίτερα το δικαστήριο. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, όπως αναφέρει ο δικαστής Άγγιους, υπάρχει κόσμος που αρνείται την βασιμότητα των γεγονότων. Υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν έμαθε από τα μαθήματα αυτών των γεγονότων στην Σρεμπρένιτσα και έχει αυξήσει την ένταση της άρνησης και την προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Ο δικαστής Άγγιους σχολιάζει ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο μία μερική λύση στα προβλήματα που δημιουργεί ένας πόλεμος. Οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν και χρειάζεται η πολιτική και κοινωνική βούληση για να ξεπεραστούν και να ανοίξει πραγματικά ένα κεφάλαιο ειρήνης και ασφάλειας.